Φρένο στο ράβε ξύλωνε τη ασφάλτου, επιχειρεί να βάλει η Λότζια μέσω κανονιστική πράξη με στόχο να μπει μία τάξη στα εκτελούμενα δημόσια έργα και στι ασφαλτοστρώσει. Πολύ σύντομα θα αλλάξουν τα δεδομένα σε σχέση με τον προγραμματισμό των εργασιών κάθε είδου τομών και εξκαφών σε κοινόχρησους χώρους. Έχει παρατηρηθεί οι Δήμοι να πηγαίνουν σε αποκατάσταση οδοστρώματος και οι εταιρείες οι οποίες παρεμβαίνουν στον δημόσιο χώρο να έρχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να βλέπουμε αυτή την κοπτοραπτική και το οδόστρωμα το οποίο είναι καινούριο να χαλάει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να διευθετήσουμε μέσα από μια κανονιστική. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, πριν την πενταετία παραλαβής έργου, δεν θα μπορεί να παρέμβει ιδιώτης, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτη συνθήκη, ενώ αν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τότε ο ιδιώτης θα αποκαθιστά με δικά του έξοδα το σύνολο του οδοστρώματος. Κυρίως όμως θα προβλέπει ότι κανείς φορέας, εκτός και αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, έκτακτη συνθήκη, δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει στο οδόστρωμα πριν από την πενταετία της παραλαβής του έργου. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως αν υπάρξει μια έκτακτη ανάγκη ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα πρέπει να εκτελεστεί κάποιο έργο, θα πρέπει η εταιρεία αυτή η οποία παρεμβαίνει να αποκαθιστά το σύνολο του οδοστρώματος και όχι να δημιουργούνται τομές. Η προστασία των υποδομών από περιστασιακά έργα που προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οδηγών αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, όπως δηλώνει ο Αλέξης Καλοκαιρίνος, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει, μπορεί και θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες δημιουργίας μιας σύγχρονης δημοτικής νομοθεσίας μέσω των κανονιστικών πράξεων για να διαφυλάξει, όπως έχει υποχρεώσει, κάθε δημόσιο αγαθό και να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών». Ήδη έχουμε στείλει στους φορείς της πόλης, στις εταιρείες οι οποίες εκτελούν τα έργα, το πλάνο μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε εγκρίσεις ότι είτε έχουν παρέμβει σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτά τα σημεία, είτε ότι δεν θα παρέμβουν για τα επόμενα 5 χρόνια. Την ίδια ώρα η Λότζια επιχειρεί να βάλει τάξη και σε σχέση με τα ηλεκτρικά ποδήλατα ιδιωτικής εταιρείας, που χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από το Δήμο έχουν εξαπλωθεί στην πόλη, καταλαμβάνοντας ράμπες αμαία, εισόδους σπιτιών, επιχειρήσεων, πλατείες και άλλους κοινόχρησους χώρους. Η Δημοτική Αρχή απέτησε από τον επιχειρηματία να τα απομακρύνει άμεσα και να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης. Ο κύριος Χερέτης έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία αυτή, έχει δώσει ένα περιθώριο μέχρι την Κυριακή να μαζευτούν αυτά τα ποδήλατα. Πλέον μπαίνουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ ο ιδιώτης θα κληθεί να καταβάλει και το οικονομικό τίμημα, εφόσον καταλαμβάνει κοινόχρησο χώρο. Από τη Δευτέρα περιμένουμε να μας στείλουν μια μελέτη, η οποία θα αξιολογηθεί. Αναφορικά με τη χρήση πατινιών στην πλατεία Ελευθερίας, ο κ. Σαμάκης διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει απαγόρευση, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και την προστασία του δημόσιου χώρου. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να απαγορεύει αυτή τη χρήση σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο. Όμως, αφού υπάρχουν χώροι που μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το άθλημα, σας ξαναείπα στην Οδό Εφόδου για παράδειγμα, που είναι και το μεγαλύτερο σκέιτ παρκ, αλλά και στον Καράβολα, καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο.